Καταρχήν, επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους των πόλεων, των χωριών, όλων αυτών των πληγέντων περιοχών μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που ακολούθησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις τόσο στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και να μην ξεχνάμε ότι χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Και για αυτήν την τραγική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών, η κατάσταση λοιπόν που διαμορφώθηκε δεν μπορεί να αποδίδεται, όπως εκφράζονται όλα η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα κατά καιρούς ή όταν κυβέρνησαν, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να αποδίδονται απλά στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αλλά είναι απόρρια μιας συγκεκριμένης πολιτικής, μιας εγκληματικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, όλων των αστικών κυβερνήσεων. Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που δεν φρόντισαν τι, να σχεδιάσουν και να θωρακίσουν με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές. Και τις συγκεκριμένες περιοχές, που σημειωτέν έχουν ξαναζήσει τέτοια προβλήματα, αντίστοιχα να οργανώσουν την πολιτική προστασία και όλες τις υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα. Αντίστοιχα, μεγάλες είναι και οι ευθύνες όλων αυτών των στελεχών, αυτών των κομμάτων, στις περιφέρειες, στους δήμους, που συνέργησαν σε αυτές τις πολιτικές και δεν έχουν σε πρώτη προτεραιότητα τα αναγκαία έργα, αντιπλημμυρικά και πάει λέγοντας. Και οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν πικρή πείρα διαχρονικά από μεγάλες ή μικρότερες καταστροφές λόγω πλημμυρών. Και η αιτία, η έλλειψη των απαραίτητων αυτών έργων, αντιπλημμυρικών, ή η μη συντήρηση και επικαιροποίησή τους μετά από χρόνια. Δίκτυο στην Καρδίτσα 40 χρόνια αντιπλημμυρικό. Έσπασε το φράγμα, καμία συντήρηση, χρόνια τώρα, παραβγαίναν μάλιστα και παραμονές της πλημμύρας που τελέστη, που έγινε, λοιπόν, και λέγανε ότι το έχουμε καθαρίσει και τα λοιπά. Και να μην πούμε και για τις άλλες περιοχές, και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάμπολα και από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και από το και παλιότερα ακόμα. Και βέβαια, μετά από τέτοιες πλημμύρες, και ιστορικά, μα το δούμε, αν πάμε και στο παρελθόν, γινόταν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά όχι όμως αυτά που χρειάζονταν. Και όχι βεβαίως σε όλες τις περιοχές. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πόλεις, χωριά, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, σήμερα σε μεγάλο βαθμό να είναι ανοχήρωτες. Και πλημμυρίζουν, βεβαίως. Συμβαίνει αυτό. Δεν τα ξέρει η κυβέρνηση, δεν τα ξέρουν οι άλλες κυβερνήσεις, δεν τα ξέρουν όλα τα κόμματα αυτά. Και μιλάμε για ποια περίοδο, πού ζούμε, στο 2020, όπου η πρόοδος της τεχνολογίας, της επιστήμης, το ανθρώπινο δυναμικού που υπάρχει και μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα αποτελέσματα των καιρικών συνθηκών με ανάλογη πολιτική όμως πρόληψης και με σύγχρονα έργα, αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, αντιπυρικά έργα και πάει λέγοντας, τα οποία όμως πρέπει να γίνουν. Και βέβαια τα απαραίτητα αυτά παράλληλα έργα, σκεφτείτε ότι θα έδινα διέξοδο και σε χιλιάδες εργαζόμενους που μαστίζονται από την ανεργία. Όμως αυτά, για την πολιτική που υπηρετεί και η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν είναι έργα ανάπτυξης, δεν έχουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, δεν εξασφαλίζουν κέρδη στο κεφάλαιο, δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα. Και ακριβώς αυτές τις επιλογές, τις πολιτικές επιλογές, είναι που πληρώνει ο λαός μας, ακόμα και με τη ζωή του. Να γιατί εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όχι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτή την πολιτική, αλλά αντίθετα κινδυνεύουν, και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, κινδυνεύουν να χάσουν και ό,τι τους έχει απομείνει στη ζωή τους. Να πούμε το άλλο. Πάντα δεν υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάντα υπήρχαν. Εξάλλου αυτή είναι η φύση. Αυτή είναι η ίδια η φύση. Και αυτό συμβαίνει δεκαετίες, αιώνες αν θέλετε. Όμως
Σήμερα που, όπως είπα και πριν, έχουμε τα απαραίτητα μέσα, έχουμε την τεχνολογία την απαραίτητη, τη γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν. Άρα τι χρειάζεται? Πολιτική θέληση, πολιτική βούληση. Χρειάζονται κεντρικές αποφάσεις, χρειάζεται όμως άλλη οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, αντίστοιχα των υπηρεσιών. Γιατί εμείς αυτό που λέμε, και δεν το απευθυνόμαστε, δεν απευθυνόμαστε σε αυτό που θα πω τώρα σε εσάς, απευθυνόμαστε σε αυτούς που μας ακούν, στο λαό, στους εργαζόμενους, στους αγρότες, όσους αυτούς όλους, την πλειοψηφία του λαού μας που πλήττεται από τις πολιτικές, αλλά και από τα φαινόμενα που είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα, είναι απόρρια αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται χρόνια τώρα, ότι θα πρέπει να δούνε τις αιτίες, το τι φταίει, να δούνε τις αιτίες για το τι αποφασίζουν, ποια αποφασίζουν και τι προβλήματα δημιουργούν στην ίδια τους τη ζωή, αντίστοιχα στις περιουσίες τους. Και δείτε τώρα, έρχεται ένα νομοσχέδιο με το χαρακτηρισμό του επείγοντος και τι προτείνεται για τις πληγήσεις περιοχές, για τους πληγέντες κατοίκους, για τον κόσμο. Αυτά που υπόθηκαν, αυτά που είναι γραμμένα. Επιδοματάκια, επίδομα. Αποσπασματικότητα, χωρίς ένα ολοκληρωμένο, κατά τη γνώμη μας, σχέδιο που θα έπρεπε να υπάρχει, σχέδιο το οποίο ζητούν από την πρώτη ώρα οι ίδιοι κάτοικοι των περιοχών. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς επισκεφτήκαμε κλιμάκια του κόμματος, όλες αυτές τις πληγήσεις περιοχές και με επικεφαλής του Γενικό Γραμματέα προχθές, χθες μάλλον, στην Καρδίτσα. Οι κάτοικοι ήδη από την Παρασκευή το βράδυ, από την Παρασκευή το βράδυ, όλοι οι κάτοικοι, αν θέλετε, των περιοχών, αυτό που λέγανε, αυτό που σκέφτονταν και το εκφράζανε στις συναντήσεις που είχαμε μαζί τους, είναι ποιο? Ότι ξεκλειριζόμαστε. Ξεκλειριστήκαμε μάλλον. Και αυτό είναι απότοκο όλων αυτών των εγκληματικών πολιτικών που όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα όσα διαχρονικά κυβέρνησαν, έχουν ευθύνες. Γέμισαν λάσπη τον κόσμο, ανθρώπινες ζωές, χωράφια, περιουσίες και υποδομές. Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε, τα εξήγηλε και ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές στην Καρδίτσα, 5.000-8.000, άρθρο 1. Και επιδοματάκια, ψίχουλα, μπροστά στα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα. Και εμείς λέμε συγκεκριμένα ένα πλαίσιο συγκεκριμένων μέτρων στην κατεύθυνση ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών αυτών. Και όχι μόνο, αλλά των συγκεκριμένων περιοχών, μια που για αυτές γίνεται λόγος και λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και της κατάστασης. Εκτός δηλαδή από το να καταγραφούν οι ζημιές, να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές στα σπίτια τους και ρίστον εν παρόδο, τι καταργείται τον έμφυα ή αναστέλλεται μάλλον, το ανακοινώσετε πριν από λίγο, υπογράψετε μάλιστα ότι αναστέλλεται τον έμφυα για πόσο? Μέχρι το Μάρτιο. Αυτό προβλέπεται εξάλλου και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ένα εξάμηνο, αυτά είπε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή στο εξάμηνο θα έχουν να πληρώσουν τον έμφυα, θα πούμε και λίγο παρακάτω και για τα υπόλοιπα. Θα έχουν δυνατότητα οι αγρότες ή αυτό? Και συνάμα, τι θα πληρώσουν αυτοί που τους καταστράφηκαν τα σπίτια, για παράδειγμα? Τι έμφυα θα πληρώσει? Ο άλλος στην Καρδίτσα, ο άλλος στο Ρούσο το χωριό, όχι άλλος, άλλοι μάλλον, αλλά και στα χωριά γύρω-γύρω από την Καρδίτσα. Τα χωριά δηλαδή, για παράδειγμα, του Δήμου Πλαστήρα. Τι θα πληρώσουν, πέστε μου, το Μάρτιο δεν θα πληρώσουν, το σπίτι είναι κατεδαφισμένο, έχει πέσει. Δεν υπάρχει σπίτι. Τι θα πληρώσει? Λοιπόν, προχωρούμε. Άρα λοιπόν, εκτός από την καταγραφή που πρέπει να γίνει άμεσα και γρήγορα και την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών στον εξοπλισμό των σπιτιών, στις οικοσυσκευές, στα αυτοκίνητα, στις καλλιέργειες, παντού εμείς λέμε 100% και αυτό προτείνουμε, αυτό απαιτούμε, αυτό διεκδικούμε και αυτό βάλαν και, αν θέλετε, και οι φορείς όλοι σε ευρεία σύσκεψη χθες στην Καρδίτσα. 100% αποζημίωση όλων των καταστροφών, όλων αυτών που έχουν, των καταστροφών που έχουν υποστεί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Στις περιουσίες τους, είτε αυτό είναι σπίτια, είτε αυτοκίνητα, είτε χωράφια. Θα πούμε για παρακάτω και για τη γη και για τα κτηνοτροφικά. Επίσης, άμεσα τώρα να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι άκρως απαραίτητα. Έρχεται χειμώνας.
τι θα γίνει. Ανοχήρωτες πόλεις και ειδικά αυτές οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν. Ακόμα σε πιο δεινή κατάσταση θα βρεθούν ενδεχομένως. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται έργα και χρειάζεται αυτό το σχέδιο των έργων στην κατεύθυνση υλοποίησης άμεσης εκπόνησης δηλαδή και υλοποίησης σχεδίου εδώ και τώρα, χωρίς καμία αναβολή. Όπως επίσης τα αντίστοιχα και τα έργα για τις καμένες περιοχές που να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν και καμένες περιοχές, όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα εξάλλου, όπου απαιτούνται και εκεί αυτά τα έργα αντιδιαβρωτικού, ας πούμε, χαρακτήρα. Και σε όλους φυσικά τους ορεινούς όγκους. Επίσης, άμεσα πρέπει να γίνει αποκατάσταση ηλεκτροδότησης. Το ξέρετε ότι υπάρχουν σημεία, χωριά που δεν έχουν ρεύμα. Το ξέρετε ότι υπάρχει κόσμο που δεν έχει πόσιμο νερό. Αυτό είναι αυτό βιώνουν αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτά που είδαμε και ήμουνα και εγώ παρόν στο νομό Καρδίζας. Δεν έχουν πρόσβαση ο κόσμος σε ποιοτικό νερό. Αντίστοιχα, τα δίκτυα έχουν υποστεί βλάβες, έχουν πέσει γέφυρες, έχουν αποκοπεί. Αυτά πότε θα γίνουν? Τώρα πρέπει να ξεκινήσουν. Πότε θα περιμένουμε? Όταν θα γίνουν οι μελέτες? Παρακάτω. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί με ένα επιδοματάκι αυτό που προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο να ξεπεραστούν αυτά τα τεράστια προβλήματα και η τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί ο κόσμος. Και λέμε συγκεκριμένα, συνεχίζουμε, να δοθεί μηνιαίο επίδομα στο ύψος του χαμένου εισοδήματος που είχε κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή, είτε ο εργαζόμενος είτε ο καταστηματάρχης, αυτό που έβγαζε το μήνα, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο το μήνα, όταν λειτουργούσε. Αυτό που θα έβγαζε, ό,τι έβγαζε. Και σε αυτό το ύψος πρέπει να είναι και το επίδομα. Τι θα έβγαζε ο αγρότης, τι θα έπαιρνε, όπως είπαμε, ο εργάτης, ο υπάλληλος κτλ. Γιατί καταστράφηκε, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, για παράδειγμα. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, και όχι αυτά τα περί αναστολής εργασίας κτλ. Κανονικά το μισθό τους να παίρνουν. Και εδώ, παράλληλα, απαιτούνται ποιο? Πάγωμα των χρεών. Και για τις μικρές επιχειρήσεις, για τους καταστηματάρες, το 80%, και αυτό είναι από τη σύσκεψη επίσης των φορέων, αυτό επικαλούμε, που κατατέθηκε χθες από τους εκπρόσωπο των εμπορικών μαγαζιών, τέλος πάντων, στην Καρδίζα για παράδειγμα, το 80% των μαγαζιών έχουν διαλυθεί. Τι θα γίνει? Αντίστοιχα, για τους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες. Θα περιμένουμε βέβαια να γίνει πιο η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ. Και τι θα πάρουνε με βάση τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ, ό,τι παίρναν μέχρι τώρα. Όταν καταστράφηκε η παραγωγή τους και κυρίως στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας, που είναι για παράδειγμα ήταν η περίοδος συγκομιδής του Βαμβακιού, αντίστοιχα καλαμπόκια, προκυπευτικά. Ολική καταστροφή. Γεμάτα τα χωράφια λάσπη. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν θα πάρουν τις αποζημιώσεις στο σύνολο, 100% λέμε εμείς ότι πρέπει, παράλληλα είναι πιο ότι τα όποια αγροεφόδια είχαν, τα όποια μηχανήματα δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Πού θα αποζημιωθούν, πώς θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο? Ποιες είναι οι απαντήσεις της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα? Συνεχίζουμε. Αντίστοιχα για τον έμφυα, αυτό που είπαμε, σας είπα και πριν. Απαλλαγή από τον έμφυα όλων των πληγέντων περιοχών, των κατοίκων των πληγέντων περιοχών. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης. Αντίστοιχα τα δημοτικά τέλη για τις μικροεπιχειρήσεις, τα νοικοκυριά κτλ. Όπου όσοι πλήγησαν. Και αυτό δεν μπορεί να ισχύει, το επαναλαμβάνω, για ένα εξάμηνο. Όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπατε και εσείς τώρα με αφορμή τον έμφυα. Παρά μόνο όταν και εφόσον αποκατασταθεί ποιο? Επαγγελματική, αν θέλετε, η οικονομική δυνατότητα των κατοίκων αυτών των περιοχών να μπορούν να τα αποκριθούν. Άσλα, εμείς λέμε βέβαια να καταργηθεί ο έμφυα, είναι ένα χαράτσι το οποίο επιβλήθηκε στο λαό μας και το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Λέω για τον έμφυα, όπως και μια σειρά από τέλη και φορολογίες, άμεσα είτε έμεσα. Αλλά κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό κάνετε. Πετάτε ένα επιδοματάκι και του λέτε βγάλτε πέρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Σύσκεψη φορέων, το ξαναεπικαλούμε. Εκπρόσωπος πάλι
των εμπόρων. Τα μαγαζιά, οι ζημιές δηλαδή που υπέστησαν τα μαγαζιά, ξεκινούν από τις 15.000 και άνω. Και εσείς τους δίνετε 8.000. Θα είναι 8.000 με δάνειο? Μπορεί να είναι και με δάνειο, άτοκο. Μπορεί να μην είναι, να είναι αμιγώς 8.000 χρηματοδότηση. Αυτά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Δεν φτάνουν ούτε για να το πω έτσι, να ανανεώσουν την πραμάτια τους στα μαγαζιά. Πολύ περισσότερο να διορθώσουν τις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές, ενώ οι κτηριακές υποδομές αυτών των μαγαζιών. Βιτρίνες και πάλι λέγοντας, και μόνο, όχι μόνο το εξωτερικό, εξωτερική εμφάνιση, αλλά και τα εσωτερικά. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Ναι, τελειώνω. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι είναι αποσπασματικά τα μέτρα αυτά. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν, να δώσουν λύση στα οξυμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και με αφορμή, βεβαίως, κυρίως, αν θέλετε, με τις καταστροφές που υπέστησαν από τις, από τις πλημμύρες. Είναι ψίχουλα, όντως. Δεν φτάνουν να λύσουν τα προβλήματα του λαού, του κόσμου, που προέκυψαν από την κακοκαιρία και μάλιστα σε μια περίοδο που συνυπάρχει οικονομική κρίση, πανδημία του κορονοϊού και μια σειρά, βεβαίως, άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει είτε ο αγρότης, είτε ο καταστηματάρχης, ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας. Κάθε, τέλος πάντων, λαϊκή οικογένεια στις περιοχές αυτές, αλλά και σε όλη τη χώρα. Και την ίδια ώρα με το άρθρο 1 έρχεστε με το άρθρο 11 και δίνετε και ένα δωράκι σε ποιους? Στους καναλάρχες. Που ήρθε στον παρόδο, τους είχατε κάνει και ένα δωράκι πρόσφατα ξανά. Για τις διαφημίσεις γίνεται λόγος, το ξέρετε, το άρθρο 13. Το άρθρο 11, συγγνώμη. Ενημέρωση. Για την ενημέρωση του κόσμου, για ποιο? Για τον κορονοϊό, για τα μέτρα, για το ένα, για το άλλο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Άρα λοιπόν, εμείς, κύριε Πρόεδρε, καταθέσαμε ένα, αν θέλετε, μια σειρά προτάσεων. Περιμένω από την κυβέρνηση να απαντήσει επί αυτών, εάν τις κάνει δεκτές. Αυτό θα καθορίσει και τη στάση μας και στην ψηφοφορία των άρθρων. Αλλά επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.